Απόλυτα επιτυχημένο ήταν το 7ο PAP All-Star Game, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, με παρουσία 7.000 φίλων της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Το ακροβατικό σχήμα Crazy Tankers κατέριψε ρεκόρ Guinness, ενώ την παράσταση έκλεψε ο γνωστός κωμικός Λούις Πατσαλίδης. Ήταν μια γιορτή της καλαθόσφαιρας. Πριν από την έναρξη του 7ου PAP All-Star Game, μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν μπάσκετ, αλλά και να γνωρίσουν τους ξυλοπόδαρους, οι οποίοι μάγευσαν με τα ζογκλερικά τους κόλπα. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αφού για πρώτη φορά οι κερκίδες του Τάσου Παπαδόπουλος Ελευθερία γέμισαν από 7.000 φίλους της καλαθόσφαιρας με τα εισιτήρια να γίνονται ανάρπαστα. Στο αγωνιστικό κομμάτι είχαμε τη νίκη της ομάδας των Αμερικανών Rest of the World απέναντι στην ομάδα των Κυπρίων Ευρωπαίων με τελικό σκορ 54-50. Στο διαγωνισμό τριπόντων, ο αρχηγός της Εθνικής Ανδρών, Ανδρέας Ιζόπουλος, ήταν πιο εύστοχος από όλους, παίρνοντας την νίκη. Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο γνωστός κωμικός Λούις Πατσαλίδης, ο οποίος συμμετείχε στο διαγωνισμό, πετυχαίνοντας 6 τρίποντα. Η βραδιά έκλεισε με το ακροβατικό καλαθοσφαιρικό σχήμα Crazy Tankers να καταρρύπτει το ρεκόρ Guinness με άλμα από τα 6,20 μέτρα με μπροστινή στροφή. Χορηγός επικοινωνίας του 7ου PAP All-Star Game ήταν η τηλεόραση Α. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το χθεσινό All-Star Day, το οποίο διεξήχθη στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. 7.000 φίλοι του αθλήματος απόλαυσαν πλούσιο θέαμα, με τους Crazy Dunkers να σπάζουν το ρεκόρ Guinness με κάρφωμα από τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Διασκεδαστικό και επιμορφωτικό ήταν το 7ο PAP All-Star Game. Παίζουμε κανόνες, οδηγώ με κανόνες, που πραγματοποιήθηκε ψες στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Μέσα σε ένα sold out γήπεδο, οι πρωταγωνιστές έδωσαν συναρπαστικό θέαμα και χάρισαν άφθονο γέλιο στις 7.000 φίλους της καλαθόσφαιρας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με επίδειξη γυμναστικής από τον Ολυμπιονίκη Μάριο Γεωργίου και χορούς από τα συγκροτήματα Φίμη και Rebel Dancers. Στον καλαθοσφαιρικό αγώνα, η ομάδα των Αμερικανών πήρε την νίκη απέναντι στην ομάδα των καλαθοσφαιριστών από τον υπόλοιπο κόσμο με 54-50. Τον διαγωνισμό τριπόντων κέρδισε ο Ανδρέας Ιζόπουλος της ΑΕΚ με 22 τρίποντα, ο οποίος κέρδισε στον τελικό τον James Milliken του ΑΠΟΠ. Ο γνωστός καλαθοσφαιριστής του Κεραυνού και κωμικός Λούις Πατσαλίδης δεν ήταν στη μέρα του, αφού πέτυχε μόνο 6 τρίποντα. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον αρχηγό της εθνικής μας, τον Ανδρών Σιζόπουλο, να πάρει την νίκη. Την βραδιά έκλεισε το ακροβατικό καλαθοσφαιρικό σχήμα Crazy Dunkers, οι οποίοι κατέριψαν το ρεκόρ Guinness με άλμα από τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, με μπροστινή στροφή με τον Καμίλ Ταρίτ. Στην παρουσία χιλιάδων φίλων της καλαθόσφαιρας και όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε απόψε η γιορτή του αθλήματος στο 7ο PAP All-Star Game. Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες. Το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία φόρεσε σήμερα τα καλά του και υποδέχτηκε τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση για 7η συνεχόμενη χρονιά. Το PAP All-Star Game. Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες. Ο κόσμος που γέμισε το στάδιο ενθουσιάστηκε και καταχειροκρότησε τους Crazy Tankers για τις θεαματικές τους ενέργειες, οι οποίοι μάλιστα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον αγώνα μεταξύ Κυπρίων, Ευρωπαίων και Αμερικανών. Πριν την έναρξη του PAP All-Star Game, έξω από την κεντρική είσοδο του σταδίου υπήρχαν μικρά γήπεδα καλαθόσφαιρας όπου παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, αλλά και ξυλοπόδαροι οι οποίοι πραγματοποιούσαν εντυπωσιακά ζογκλερικά κόλπα. Η εκδήλωση ολόκληρη ήταν ξεχωριστή, ήταν μια γιορτή αθλητισμού και ζωής μέσα από την οποία πέρασαν μηνύματα ιδιαίτερα στους νέους για την ανάγκη σωστή συμπεριφορά στους δρόμους. Σφαιρικό υπερθέαμα στο 7ο PAP All-Star Game. Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες, το οποίο διοργάνωσαν ο PAP Κύπρου και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με το κοινό να αγκαλιάζει την προσπάθεια και να δίνει μαζικό παρόν. Η εκδήλωση άρχισε στις 6 το απόγευμα στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, με τους παρευρεθέντες να απολαμβάνουν πλούσιο θέαμα από τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές του πρωταθλήματος, το περίφημο ακροβατικό συγκρότημα Crazy Dunkers και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Περισσότερες λεπτομέρειες με εκτενές ρεπορτάζ
θα έχουμε στο αυριανό δελτίο ειδήσεων, αφού το ΠΑΠ All Star Game παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Βλέπουμε στις εικόνες τον κόσμο που έδωσε μαζικό παρόν σήμερα στο γήπεδο της, στο κλειστό γήπεδο της Λευκοσίας. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια που την οποία συνεχίζει εδώ και 7 χρόνια ο ΠΑΠ με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας.